Οι αναφορέ Ντάισελμπλουμ για το πρώτο κούρεμα προκάλεσαν την έκρηξη τη αντιπολίτευση. Ο κύριο Ντάισελμπλουμ, με συνέντευξη του Financial Times, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι ήταν η κυπριακή κυβέρνηση που πρότεινε το πρώτο κούρεμα για καταθέσει κάτω των 100.000. Ο ίδιο ο κύριο Ντάισελμπλουμ δηλώνει ότι μετανιώνει γι' αυτό. Μόνο ο κύριο Αναστασιάδη παραμένει αμετανόητο. Στο ίδιο μοτίβο και οι δηλώσει σε δέκα οικολόγων για άλλα δεσμεύεται, άλλα κάνει με φόντο τις αναφορές του τέος πρόεδρου του Eurogroup κατηγορεί τον Νίκο Αναστασιάδη ο Σταύρος Μαλάς. Τι προηγούμενε προεδρικέ εκλογέ, ο κύριο Αναστασιάδη ρητά δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί κούρεμα καταθέσεων γιατί αποτελεί καταστροφή για την Κύπρο. Δεκαπέντε μέρε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, όχι μόνο συμφώνησε για κούρεμα των καταθέσεων, αλλά το πρότεινε κιόλα όπω δήλωσε στην Financial Times ο απελθόν πρόεδρο του Eurogroup Γερούντα Ισεμπλουμ. Τόση είναι η αξιοπιστία του κύριου Αναστασιάδη. Στο επιτελείο Λιλίκα παράλληλα υποστηρίζουν ότι διατηρείται θολό το τοπίο αναφορικά με το κούρεμα καταθέσεων. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι φέρει τεράστιε ευθύνε η κυβέρνηση που πρότεινε ή αποδέχτηκε το δεύτερο κούρεμα. Όπω τεράστιε ευθύνε φέρουν και όλοι οι βουλευτέ που το ψήφισαν. Οι δηλώσει του Ντάιζερ Μπλουμ στο Financial Times επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι η κυπριακή κυβέρνηση ήταν αυτή που πρότεινε το πρώτο κούρεμα για καταθέσει κάτω των 100.000 ευρώ. Το επιτελείο Αναστασιάδη πάντω υποστηρίζει ότι παρέχει ασφάλεια και σταθερότητα. Τα τελευταία χρόνια ανακτήσαμε τη χαμένη μα αξιοπιστία. Είμαστε περήφανοι για τα βήματα που έγιναν. Έχουμε όραμα, έχουμε, έχουμε πηξίδα. Υπάρχει προοπτική. Την ίδια ώρα ο πρόεδρο τη Δημοκρατία παρευρέθηκε στην τελετή κατάθεση του Θεμέλιου Λίθου για την ανάπλαση των λανιτίων εκπαιδευτηρίων και στα εγγένεια του ανακαινισμένου λανιτίου σταδίου.